Ήταν λάθος μας που στις 20 Φλεβάρι δεν σιγουρέψαμε ότι αυτή τη συμφωνία θα ήταν το σήμα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αρχίσει την αντίστροφη μέτρηση να δώσει λεφτά. Δεν το σιγουρέψαμε αυτό. Αυτό ήταν λάθος. Τακτικό, στρατηγικό λάθος. Που λένε ότι δώσαμε πολλά Πρέπει να σας πω ότι εγώ την προηγούμενη εβδομάδα από τις 20 Φλεβάρι μαζί με τον Γιάννη Βαρουφάκη είχαμε δει το Μάριο Τράπεζα. Άρα η κριτική που ασκήθηκε στον κύριο Βαρουφάκη για την υπογραφή που έκανε ήταν σωστή. Μα το λέει και ο ίδιος ο κύριος Βαρουφάκης. Ήταν λάθος αυτό. Ήταν λάθος. Κάναμε και λάθη. Έχουμε και έλλειψη εμπειρία σε μερικά πράγματα. Πρέπει να σας πω όμως ότι στη συνάντηση με τον κύριο Ντράγκη, εγώ και ο Γιάννης, όταν συναντήσαμε, άφησε να ενωθεί ότι αν υπάρχει θετικό κλίμα και συμφωνία στο Eurogroup, αυτό θα ήταν το σήμα που χρειαζόταν. Δεν το έκανε αυτό. Η ελληνική κυβέρνηση έχει δουλέψει πάρα πολύ σκληρά για το καλό σενάριο να βρεθεί μια λύση. Νομίζω ότι αυτοί που λένε ότι υπήρχε καθυστέρηση γιατί δεν είμαστε έτοιμοι, δεν είχαμε ιδέες, δεν είχαμε προτάσεις συγκεκριμένες, νομίζω ότι σε ό,τι λένε υπάρχει μια βάση αλήθειας, ότι όταν μια καινούρια κυβέρνηση έρχεται στην εξουσία, ιδιαίτερα όταν ήταν εκτός εντελώς του πολιτικού συστήματος, ότι έχει και μια έλλειψη και τεχνογνωσία και διοικητική βοήθεια δεν έχει και τεχνοκρατική βοήθεια δεν έχει. Αλλά νομίζω ότι τα βασικά προβλήματα ήταν πολιτικά, ότι εμείς έχουμε συνεχίσει μέσα στο πνεύμα και το γράμμα της συμφωνίας της 20 Φλεβάρι, ότι πρέπει να υπάρχει ένας έντιμος συμβασμός μεταξύ του παλιού και του καινούριου.